Εντάξει, αυτό που βλέπετε είναι λίγο να χάος εδώ πέρα. Ναι, παιδε, αλλά συνήθως σήμερα... δεν είμαστε έτσι, είμαστε πιο χαλαρά. Πάμε να έρθουμε άλλη φορά, άμα είναι. Στο επόμενο. Στακόμαστε κάθε μέρα, ρε παιδιά. Καλά, εμείς δεν ερχόμαστε κάθε μέρα, μπορείτε να έρχεστε εσείς κάθε κάθε Σάββατο 4 με 6, εδώ στην Αθήνα. Επιστροφή στον Αθήνα 984 και στην εκπομπή The Real Students of Athens. Και όπως σας είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα διεκδικείται τρεις διπλές προσκλήσεις για την νεανική σατυρική παράσταση Καταστασιών Αμπελπιστή. Και ευθύς αμέσως θα πάρουμε μια μικρή γεύση το τι θα παρακολουθήσετε αύριο το βράδυ στις 9 το βράδυ στο Γιάννο Upstage. Στις 7 Ναι, αύριο είναι στις 7. Το είχα πει στη Χρήστα. Είναι στις 7. Το που δεν έχουμε ψυγείο. Δεν το πιστεύω. Το iPhone έχασε τη σύνδεση με το ίντερνετ. Και εμείς τη σύνδεση με την πραγματικότητα. Δεν είναι κρίση. Είναι παράσταση. Σατυρική αναπαράσταση. Από της χώρας μας. Την κατάσταση. Ποια κατάσταση. Ποια παράσταση. Καταστασιών Απελπιστής. Σε κείμενο και σκηνοθεσία Αλέξη Ανδρίτσου. Στο Upstage του Γιάλινου. Γιάλινο Μουσικό Θέατρο. Κάθε Κυριακή στις 9 μου το βράδυ. Από 13 Νοεμβρίου. Με τη Λένα Καλουτσάκη. Τη Σοφία Παπαδημητροπούλου. Την Ιφηγένεια Θεοχαρίδη. Τον Γιώργο Αργυρόπουλο. Και τον Αλέξη Ανδρίτσο. Καταστασιών Απελπιστής. Καταστασιών Απελπιστή, λοιπόν, σε κείμενο και σκηνοθεσία του Αλέξη Ανδρίτσου, 54002 ο αριθμός που στέλνετε τα μηνύματά σας για να κερδίσετε μία από τις τρεις διπλές προσκλήσεις που σας προσφέρουμε. Γνωρίζετε πολύ καλά τι πρέπει να γράψετε. Στο μήνυμα σας θυμίζουμε 984 κενό, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο. Και αύριο στις 7, είπαμε. Ναι, 7 με 9. Εκτάκτως, μόνο για αύριο, Κυριακή. Για αυτή την Κυριακή. Από την άλλη Κυριακή, κανονικά 9 η ώρα. Λοιπόν, δίπλα μας στο στούντιο τώρα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τους βασικούς συντελεστές της παράστασης, την ηθοποιό Ιφηγένεια Θεοχαρίδη, η οποία είναι και βοηθός. Ναι, σκηνοθέτη. Πολύ ωραία. Τον Γιώργο Αργυρόπουλο και τον Αλέξη Ανδρίτσο. Λοιπόν, ο οποίος έχει γράψει τα κείμενα και τη σκηνοθεσία της παράστασης. Ναι, 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 πολύ ωραία. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους σας. Οπότε να απευθυνθώ σε εσένα, Αλέξη. Πριν περάσουμε στα πιο αναλυτικά, πες μου λίγο δύο λόγια για την υπόθεση της παράστασης. Η υπόθεση είναι μια σύγχρονη σάτιρα, η οποία έχει να κάνει με την κρίση που περνάμε αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και την παγκόσμια κρίση. Θα ήθελα να σας πω, εάν έχω ένα λεπτό, ότι το Καταστασιών Απελπιστήκ, σαν τίτλος, προέρχεται από ένα σύνθημα τείχου το οποίο έκαναν οι φοιτητές που σπούδαζαν στο Παρίσι πριν από 2 χρόνια, όταν άρχισαν τα παιδιά να βλέπουν ότι η κατάσταση στην Ελλάδα αρχίζει να γίνεται τραγική. Γράψανε στους τείχους του Πανεπιστημίου «Καταστασιών, la Καταστασιών σε τρέζα απελπιστήκ». Αυτό το πράγμα λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν το καταλάβαιναν μεν οι Γάλλοι, αλλά ήταν ένας κώδικας μεταξύ των Ελλήνων. Αυτός είναι ο τίτλος μας και αυτό σηματοδοτεί και το τι θα δείτε. Και έκανε κατά γύρω το social media αυτή η εικόνα, γιατί έχει φτάσει πάντως όλες τις χρήστες στο Facebook. Ήταν ναι. Εύστοχος τίτλος. Η θεατρική σας ομάδα αποτελείται κυρίως από νέα άτομα και βλέπουμε και στο μικρό δείγμα που μας δώσατε στο σποτάκι που ακούσαμε κιόλας ότι έχετε περάσει αυτή την φρεσκάδα και στην παράστασή σας. Να υποθέσουμε πως το σενάριο διαπραγματεύεται και τους προβληματισμούς των νέων σε σχέση με την ανεργία και την κρίση. 100%. Είναι εντοπισμένο εκεί, γιατί η νέα γενιά είναι αυτή η οποία παίζεται το μέλλον της. Δηλαδή το μεγαλύτερο πρόβλημα, φυσικά όλος ο κόσμος έχει τεράστιο πρόβλημα, αλλά η νέα γενιά είναι αυτή η οποία σου λέει τι θα γίνει αύριο. Οπότε το χιούμορ μας στην ουσία στοχεύει εκεί και το target group της παράστασής μας είναι φυσικά οι νέοι. Εσείς τώρα, παιδιά, σαν ηθοποιοί που είσαστε, σας προβληματίζει καθόλου το τι μέλη γενέστε με τον κλάδο σας? Με την ηθοποιή, ας πούμε, μιας και έχει εκλογή τα πάντα όλα, ας πούμε, ναι, εννοείται ότι όλα τα επαγγέλματα βρίσκονται σε μια περίεργη φάση. Πιστεύω εγώ προσωπικά ότι στον κλάδο της υποκριτικής η ενεργία είναι πολύ μεγαλύτερη, γιατί δηλαδή, στους καλούς καιρούς σου η δουλειά είναι λίγο κάπως, δηλαδή μία μπορεί να έχει, μία μπορεί να μην έχει, ειδικά τώρα που είναι η κρίση είναι ακόμα χειρότερα. Ναι. Παιδιά, στην παράσταση βλέπουμε άμεσο πολιτικό σχόλιο. Κατά πόσο θεωρείτε ότι η υποκριτική τέχνη για το ελληνικό θέατρο, είναι η ερώτηση που σας έκανα και πριν, απλά την επαναλαμβάνω για να την ακούσετε και πιο καλά. Κατά πόσο λοιπόν θεωρείτε ότι η υποκριτική τέχνη και το ελληνικό θέατρο επηρεάζονται από την πολιτική κατάσταση της χώρας μας?
Πες δεν πηγαίνει. Θες να σου πω εγώ. Περίμενα να θα μιλήσει ο Αλέξης γιατί τον έβλεπα έτοιμο. Λοιπόν, η υποκριτική επηρεάζεται. Δεν επηρεάζεται απαραίτητα. Απλά είναι το θέμα ότι η τέχνη πρέπει να επηρεάζεται από την πολιτική κατάσταση της χώρας. Αυτή τη στιγμή γενικότερα όμως οι καλλιτέχνες στη χώρα που ζούμε και με αυτό που περνάμε και εμείς και αντίστοιχα και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης δεν μπορούν να δούνε ένα μέλλον ανθυρό. Mm-hmm. Γενικότερα γιατί προσπαθούν να επιλέξουν είτε καλλιτέχνες να επιλέξουν αυτή τη στιγμή να κάνουν κάποιο επάγγελμα το οποίο τους δίνει μια μεγαλύτερη σιγουριά, είτε βλέπουμε ότι δεν δίνεται η δυνατότητα γιατί δεν υπάρχει το budget, η οικονομική δυνατότητα και από χώρους και από ανθρώπους οι οποίοι θα μπορέσουν να υποστηρίξουν και να στηρίξουν νέες ιδέες σε όλα τα επίπεδα της τέχνης, όχι μόνο στην υποκριτική και στο θέατρο, είτε αυτό αφορά τη ζωγραφική, είτε την κληπτική, είτε το τραγούδι, είτε οτιδήποτε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι, είναι λίγο μαζεμένος ο κόσμος γενικότερα. Γιατί και ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να πάει να πληρώσει, γιατί κοιτάει πώς να μπορέσει να εξασφαλίσει τα προστοζήν, οπότε το να μπορέσει να πάει κάπου ή να δει κάτι, το μετράει περισσότερο. Mm-hmm. Και η υποκριτική και σαν τέχνη και σαν επάγγελμα είναι κάτι ευαίσθητο. Και αποκλείεται να μην επηρεαστεί καθόλου από τις πολιτικές εξελίξεις. Αλλά βέβαια αυτό εξαρτάται και από εμάς τους ίδιους τους καλλιτέχνες πώς αντιμετωπίζουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή πώς εμείς ακούμε τον κόσμο. Για παράδειγμα, εμείς ας πούμε στην παράστασή μας, το Καταστασιόν Απελπιστή, η τιμή του εισιτηρίου που έχουμε είναι μόνο 10 ευρώ. Να. Και αυτό είναι ακριβώς για να βοηθήσουμε τον κόσμο να έρθει και ώστε να δει ότι μπορεί να διασκεδάσει και να περάσει καλά με πολύ λίγα χρήματα και να στηρίξει λίγο κόσμο και καινούργια παράσταση. Και να σημειώσουμε εδώ ότι αυτό έχει ένα αντίκτυπο σε εμάς, γιατί να το πούμε αυτό, έτσι δεν τρεπόμαστε γι' αυτό. Έχουμε κατεβάσει πολύ το εισιτήριο. Με αποτέλεσμα εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά να πληρωνόμαστε με πάρα πολύ λίγα χρήματα. Mm-hmm. Πάρα πολύ λίγα. Σας αυτό. Ναι, και νομίζω ότι είναι υποχρέωσή μας αυτό. Δηλαδή όλοι οι καλλιτέχνες έχουν αυτή την υποχρέωση, αυτή τη φάση, να δώσουν στον κόσμο αυτό που χρειάζεται. Mm-hmm. Πραγματικά είναι προς τιμή σας. Η σάτιρα είναι ένα είδος που διαδίδεται όλο ένα και περισσότερο στο ελληνικό κοινό. Εξάλλου ο Έλληνας έχει πάντα ένα δικό του ξεχωριστό χιουμοριστικό τρόπο για να αντιμετωπίζει τα πράγματα και τις δύσκολες καταστάσεις που όλοι βιώνουμε αυτόν τον καιρό. Πιστεύετε πως το συγκεκριμένο είδος της παράστασης, η σάτιρα δηλαδή, είναι το δυνατό της σημείο σε αυτή την παράσταση? Ναι, φυσικά και είναι το δυνατό της σημείο. Είναι κάτι το οποίο, καταρχήν να πούμε ότι αυτή τη στιγμή μέσα στην Αθήνα είναι η μοναδική σατυρική επιθεώρηση η οποία υπάρχει. Δηλαδή δεν υπάρχει άλλο θέατρο αυτή τη στιγμή που να κάνει σατυρική επιθεώρηση. Είναι μόνο το Καταστασιόν Απελπιστή. Έτσι, είναι το δυνατό σημείο, βέβαια και είναι. Αυτό από εκεί ξεκινήσαμε και εκεί βρισκόμαστε. Δηλαδή κάνουμε σάτυρα με πολιτικό στόχο και κοινωνικό. Mm-hmm. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα σε πιο συγκεκριμένα έτσι, ζητήματα. Τα κουστούμια που φοράτε επίσης είναι πολύ πρωτότυπα και είναι φτιαγμένα από εφημερίδες. Όπως υπάρχει και στο βίντεο, βέβαια. Ναι, κατά τη διάρκεια της παράστασης. Υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος για αυτή την επιλογή? Κοίτα, αυτή η επιλογή έχει γίνει για την αφίσα, για τα flyers και γενικότερα για την διαφήμιση και το promotion της παράστασης. Βέβαια στην παράσταση θα δείτε και πολλά άλλα κουστούμια, mm-hmm. και διάφορα άλλα πράγματα και πολύ πιο εντυπωσιακά και κεντρικά και τα οποία αντιπροσωπεύουν και αντιστοιχούν επακριβώς τον κάθε ρόλο. Πρέπει να ευχαριστήσουμε γι' αυτό και για το ενδυματολογικό της αφίσας και της φωτογράφησης και του promotion αλλά και για τη φωτογράφηση και για την γενικότερα για το ενδυματολογικό στη σκηνή και στο θέατρο την Έλενα τη Γιαννίτσα, mm-hmm. Η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ και τη βοηθό της. Και επίσης αυτό το οποίο πρέπει να πω είναι ότι το έχουμε πάρει ουσιαστικά από την επικαιρότητα. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία μας έχουν βομβαρδίσει με μια κατάσταση η οποία ουσιαστικά μας έβαλε και πριν καν νιώσουμε την οικονομική κρίση στην κατάσταση φόβου. Αλλά ταυτόχρονα εμείς συνεχίζαμε, γι' αυτό και τα κοστούμια είναι λίγο αριστοκρατικά. Συνεχίζαμε εμείς ό,τι και αν συνέβαινε, ό,τι και αν ακούγαμε, όσο mm-hmm. και αν ερχόντουσαν στα αυτιά μας. Εμάς από το ένα αυτή να μπαίνει, από το άλλο να βγαίνει και να συνεχίζουμε mm-hmm. να έχουμε μία ζωή η οποία μας έφτασε εδώ που μας έφτασε. Πολύ ωραία.
Υπέροχα. Λοιπόν, η παράστασή σας, πόσο γνωρίζουμε, παίζεται για δεύτερη συνέχεια χρονιά, σωστά? Ναι. Φιλοξενείται στο ίδιο, στην ίδια σκηνή, αν δεν κάνω λάθος. Ωραία. Στην ίδια θεατρική σκηνή, αλλά με διαφορετικό θίασο. Mm. Και λίγο αλλαγμένα κείμενα, έτσι. Και λίγο αλλαγμένα. Πολύ προσαρμοσμένα. Προσαρμοσμένα στην επικαιροποιημένα, βέβαια. Υπέροχα. Για παράδειγμα, ας πούμε, και ακόμα και τώρα έχουμε αλλάξει ένα νούμερο ανάλογα με το πώς πάει η επικαιρότητα. Ναι, δηλαδή, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο γίνεται. Αυτό είναι και το θέμα με τη σάτυρα. Ότι πρέπει να είναι πάντα μέσα στην επικαιρότητα. Είναι επικαιροποιημένα και να πούμε ότι είναι εγκεκριμένα από τη Γερμανική Βουλή. Δηλαδή, έχουμε την άδεια τη κυρία Μέρκελ για να του ταχώσουμε όσο πρέπει και του Σαρκοζή. Δηλαδή, έχουμε πάρει την άδειά του. Είναι εγκεκριμένα. Είναι εγκεκριμένα. Μα κάποιο πρέπει να τα πει τελικά. Ουσιαστικά. Πείτε μας λίγο για την ανταπόκριση του κοινού, δηλαδή τι μηνύματα λαμβάνετε από το κοινό, ποια είναι η ανταπόκριση που έχετε μέχρι στιγμής? Η ανταπόκριση που έχουμε είναι πάρα πολύ θερμή και βλέπουμε τη δίψα που έχει το κοινό για να ακούσει πράγματα τα οποία να εξοραίζουν λίγο την κατάσταση στην οποία περνάει. Το κοινό δηλαδή θέλει χιούμορ και θέλει και να ακούσει το πώς ας πούμε αυτό όλο το πράγμα θα το εξοραίσεις, θα το βγάλεις από μέσα σου και θα το πεις, γιατί για να ξελαφρώσεις και για να μπορέσεις να νιώσεις λίγο καλύτερα και για να περάσεις λίγο καλύτερα. Αυτή την αντίδραση έχουμε απλά. Τρεις θα είναι οι ακροατές, οι τυχεροί που θα κερδίσουν τις προσκλήσεις για να έρθουν να σας θαυμάσουν αύριο. Ωστόσο, όσοι ακροατές δεν κερδίσουν τις προσκλήσεις μας, αλλά θέλουν να έρθουν να σας δουν, πού πρέπει να πάνε και μέχρι πότε θα είναι οι παραστάσεις σας? Λοιπόν, θα έρθουν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο. Είμαστε στο upstage του Γυάλινου Μουσικό Θέατρου, συγκρού 143. Πες τι είναι το upstage όμως, Ιφηγένεια, πες ότι είναι ένας πολύ ζεστός χώρος. Το upstage είναι ένας πάρα πολύ ζεστός χώρος. Bar theater. Μπορεί όποιος θέλει να μπει να παρακολουθήσει την παράσταση και να πιει και το ποτό του. Μπορεί να έρθει και με την παρέα του και να περάσει πολύ καλά και πολύ ευχάριστα. Ένας πολύ ζεστός χώρος, πολύ ευχάριστος χώρος. Είναι στη συγκρού 143. Στο ρεύμα προς Αθήνα. Και μέχρι πότε θα είναι η παραστάση σας? Αυτό εξαρτάται από την ανταπόκριση που θα έχει στο κοινό. Μέχρι τώρα πάμε πάρα πολύ καλά. Και ως προς την προηγούμενη ερώτηση που έλεγες, τι παίρνουμε, τι μήνυμα παίρνουμε από τον κόσμο. Το ότι πάμε πάρα πολύ καλά δείχνει ότι αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο. Και ότι περνάνε μια μισή ώρα γελώντας με χιούμορ, ξεχνάνε τα προβλήματά τους και περνάνε πολύ ευχάριστα αυτό. Πολύ ωραία. Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας σήμερα. Ευχόμαστε ότι καλύτερο για τις παραστάσεις σας και για την πορεία σας. Όσο για τους αγαπητούς μας ακροατές, είπαμε, μπορούν να διεκδικούν ακόμα τις τρεις διπλές προσκλήσεις για το καταστασιόν Απελπιστίκ με μήνυμα στο 54002, γράφοντας 984 και ενώ το ονοματεπώνυμό σας και την ένδειξη θέατρο, είτε με email στο therealstudents@yahoo.gr με την ίδια ένδειξη και πάλι. Όπως επίσης και στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, το The Real Students of Athens. Παιδιά, σας ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια, θα σας δούμε εμείς πάλι. Ναι, γιατί σας περιμένουμε να έρθετε. Λοιπόν, και θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.